Πού οδεύει το war metal? Καινούργιες μπάντες φαίνεται να ξεπηδάνε από το πουθενά. Έχουμε μπάντες που δραστηριοποιούνται, δημιουργούν υλικό όπως η Primitive Warfare, η Antichrist Siege Machine, η Abysmal Lord. Πού θα οδηγηθούμε τελικά? Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απαντήσει ή και δεν θα απαντήσει ο τραγωμίστης. Αυτά τα ερωτήματα με απασχολούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ειδικά τη νύχτα που δεν κοιμάμαι. Εδώ θα πάμε όμως σε μια συγκεκριμένη βόρεια και κρύα περιοχή του κόσμου, στον Καναδά. Τον Καναδά, τη μεγάλη φτωχομάνα που έχει βγάλει τα καλύτερα παιδιά. Μιλάμε από progressive rock με τους Rush μέχρι ανώμαλο thrash με το Killing Technology των Voivod και φυσικά τα γνωστά του war metal. Τα γνωστά του war metal από Καναδά είναι οι γνωστές μπάντες Blasphemy, Conqueror, Revenge, Antichrist και οι Antichrist. Μπορείς να πεις και τους Dominum Inferum που είναι μπάντα του κιθαρίστα των Conqueror, του Ryan Forster. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτές όμως κυρίως. Θα τις χρησιμοποιήσω αναφορικά για τις πιο underground μπάντες τώρα με τις οποίες θα ασχοληθώ. Δηλαδή δεν θα ασχοληθώ ούτε με παλιές μπάντες, ούτε με τις ήδη εγκαθιδρυμένα ονόματα όπως η Blasphemy, γνωστά ονόματα στο χώρο. Θα πάω σε πιο underground και πιο καινούριες μπάντες. Διότι υπάρχει μια ολόκληρη σχολή στον Καναδά, όπου όμως είναι τόσο φρέσκια, τόσο πρόσφατη, που δεν έχω τόσο καινούργια, που δεν έχω πάρα πολλές πληροφορίες. Εν ολίγης, δεν ξέρω αν πρόκειται καν για σκηνή του Καναδά, με ποια έννοια. Όταν λέμε για ότι μια περιοχή έχει μια σκηνή, παράδειγμα η ελληνική σκηνή black metal ή η βραζιλιάνικη σκηνή black metal, όταν λέμε ότι έχει μια σκηνή εννοούμε ότι είναι συνήθως μπάντες οι οποίες εμπλέκονται μία με την άλλη, οι οποίες πολλές φορές έχουν κοινά μέλη και τέλος πάντων η μία εκπορεύεται από την άλλη, όπως το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Θεό. Εδώ δεν γνωρίζω, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Απλώς γνωρίζω κάποιες μπάντες καινούργιες που ξέρω ότι είναι από τον Καναδά. Ένα, παίζουν war metal, δύο. Και τρίτον, παίζουν παρόμοια πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή πρόκειται, δεν ξέρω αν πρόκειται για σκηνή συγκεκριμένη, αλλά σίγουρα πρόκειται για σχολή συγκεκριμένη. Για μια καινούργια σχολή καναδικού war metal. Καινούργια με την έννοια ότι οι μπάντες είναι πρόσφατες. Και για να δείτε πόσο σοβαρά παίρνω το ρόλο μου, για να κάνω αυτή την ανάλυση, προσέλαβα ένα σκηνοθέτη που θα με βοηθήσει εδώ στην ανάλυση. Σκηνοθέτη, εδώ τώρα έχουμε εξελιχθεί τόσο που μπορώ με το σκηνοθέτη τώρα εδώ να βάλω βόμβες να εκρήγνονται, εφέ εικόνας, εφέ ήχου, ηχητικά εφέ, μπαμ, μπουμ, ό,τι θες τώρα θα βάλω. Τώρα θα δείτε. Σκηνοθέτη, βάλε εδώ μια έκρηξη να γίνεται χαμός. Βάλε. Δεν έχουμε έκρηξη. Τι έχουμε ρε φίλε? Μπορείς να γράψεις κάτι, άντε, εντάξει. Γράψε εδώ έτσι. Κάπου εδώ έτσι, θέλω να μου γράψει ένα τραγωμίστης. Μπορεί να το κρατάω κιόλας, κάπως. Να γράφει τραγωμίστης, για βάλω εδώ ένα τραγωμίστης. Όχι έτσι ρε βλακά. Πιο black metal.
Για βάλε. Εντάξει. Μπράβο, ορίστε. Ωραία, εντάξει, σβήστο τώρα, σβήστο. Λοιπόν, τι χαρακτηριστικό τώρα έχουν αυτές οι μπάντες. Έχουν ένα χαρακτηριστικό καναδικό δικό τους ήχο. Θα ξεκινήσω με κάτι που μπορεί κάποιος να το δει και αρνητικά, αλλά εδώ είπαμε να είμαστε ειλικρινείς. Δεν κάνουν κάτι καινούργιο, έτσι. Δεν κάνουν κάτι καινούργιο. Σε αντίθεση με τις μπάντες τις γνωστές, Blasphemy, Conqueror ή αν φύγουμε και από Καναδά, Black Witcher και αυτά, Archgod, που προσπαθούσαν σε ένα βαθμό να κάνουν δικό τους ήχο. Δεν είπανε θα πάρουμε τι παίζουν οι Blasphemy να παίξουν το ίδιο. Προφανώς καραεπηρεαζόταν ο ένας από τον άλλο, έτσι. Και οι Black Witcher πιστεύω ότι έχουν επηρεαστεί πολύ από Conqueror, ας πούμε. Τι, πού σκάτα το βρήκα αυτό τον ήχο. Δεν υπήρχε αλλού. Και δεν είναι και ακριβώς Blasphemy ο ήχος. Τέλος πάντων, αυτοί οι Καναδοί λοιπόν, το underground, οι νέες μπάντες, οι καναδικές αυτές, εάν ήθελα να εξηγήσω με τους πιο απλούς όρους, θα έλεγα ότι είναι μια σκηνή που προσπαθεί να παίξει revenge. Όλη σκηνή. Αυτό θα ήταν μια απλούστευση. Στην ουσία έχουν πάρει κάποια βασικά συστατικά από τους revenge και είτε τα έχουν απλοποιήσει πολλές φορές, τα παίζουν με ένα πιο απλό τρόπο. Σίγουρα είναι δύσκολο καινούργιες νέες underground μπάντες να πιάσουν π.χ. τις ταχύτητες των revenge, τα υπερηχητικά αυτά τύμπανα που έχουν οι revenge. Οπότε υποχρεωτικά μια μπάντα καινούργια που προσπαθεί να παίξει έτσι απλοποιεί λίγο αυτό τον ήχο. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχω δει σε αυτές τις καινούργιες μπάντες. Αυτές τα παιδιά, οι καινούριες μπάντες τώρα, έχουν κάτι από το όλο παγκοσμίως το σκηνικό που συμβαίνει στο war metal. Με τις μπάντες τις καινούριες, τις Primitive Warfare, Antichrist Siege Machine, Abysmal Lord, μπορείς να βάζεις και τους Proclamation που είναι παλιοί Proclamation, αλλά πάνε λίγο και σε ένα πιο καινούριο ήχο. Αυτές οι μπάντες κάνουν κάποια πειράγματα στο War Bestial Metal. Καταρχήν πολλές αφαιρούν λίγο το Majestic στοιχείο. Το στοιχείο το πιο μυστικιστικό του Black Metal. Το κάνουν να ακούγεται καθαρά War Metal, πολεμικό. Πάνε πιο πολύ στη σχολή αυτή που παίζανε η Χολοκόστο από Βραζιλία παρά αυτό που παίζουν οι Black Witcher ή ακόμα περισσότερο οι Conqueror και οι Blasphemy, που και οι Conqueror και οι Blasphemy και οι Black Witcher ναι μεν είχαν το επιθετικό πάντα και το War Metal, αλλά είχαν και τον πίστη αλίγο τον Μπέχεριτ και είχαν και το black metal feeling, όπως και η Archgoat ας πούμε. Δηλαδή ακούς ένα riff και λες war metal, αλλά έχει και το black metal feeling, αυτό το της μαγείας, το μυστικιστικό, το Lucifer, αποθέωσης, αιωσφόρος και ιστορίες. Για πάμε να δούμε λοιπόν μερικές underground, τώρα θα πω. Τώρα σε αυτό το είδος το war metal γενικά θεωρείται underground, αλλά εμείς θα πάμε σε αυτές που δεν είναι τόσο γνωστές ούτε στο war metal και είναι και πιο καινούργιες. Πρώτη μπάντα από Καναδά που θα αναφέρω είναι η Human Agony.
τους θεωρώ την καλύτερη μπάντα από αυτές που θα πω. Είναι αντιγραφή revenge σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν με χαλάει καθόλου. Μ' αρέσει κιόλας. Και καταρχήν, τα φωνητικά revenge είναι τα καλύτερα φωνητικά ever. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν είναι πραγματικά φωνητικά, δηλαδή υπάρχουν μόνο από το στούντιο. Δεν τα έχουμε δει live. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι σε ένα live που έχουν κάνει Conqueror, ένα και μοναδικό που έχουν κάνει, και κάνει φωνητικά ο μπασίστας των Revenge, είναι τρομερά τα φωνητικά. Κολλάνε πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Που τα φωνητικά Conqueror είναι τα ίδια με τον Revenge κανονικά στους δίσκους, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι Human Agony, και το σκεφτόμουν τώρα, έχουν φωνητικά που είναι παρόμοια με Revenge και Conqueror. Και δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη μπάντα αυτή τη στιγμή που να έχει τέτοια φωνητικά. Σε ένα βαθμό κάποιοι το έχουν πάει μπροστά εκεί, όπως οι Black Witcher που έχουν τρομερά φωνητικά, έτσι. Και θα έλεγα και σε κάποια σημεία οι Blood Chalice, ότι έχουν τέτοιου στυλ ωραία φωνητικά σε κάποια σημεία. Σε άλλα είναι πιο death metal. Οι Human Agony έχουν τρομερό ήχο, τρομερά riff. Πολλοί σου θυμίζουν αυτό το Revenge Conqueror. Σε λίγο πιο αργό, όχι τόσο μανιασμένο παίξιμο, αλλά καταφέρνουν με τα φωνητικά, με τον ήχο, με τα χαρακτηριστικά αυτά riff, να περνάνε αυτή να έχουν υποχθόνια χρειά, υποχθόνια ατμόσφαιρα, χωρίς να τερματίζουν τις ταχύτητες. Όχι ότι δεν έχουν ταχύτητες, αλλά χωρίς να τις τερματίζουν όσο τις τερματίζουν οι Conqueror, ας πούμε. Και γενικά αυτές οι μπάντες, οι περισσότερες πιο μοντέρνες στο war metal, έχουν πάρει πολύ και έχουν επεκτείνει το στοιχείο που έχουν οι Revenge και οι Arch Goat, ας πούμε, που παίζουν σημεία πιο αργά, πιο groove, που δεν είναι το ατελείωτο αυτό ξύσιμο του black metal. Αυτό δεν είναι πάντα καλό, αλλά πολλές φορές, όπως εδώ στους Human Agony, είναι καλό. Οι Human Agony είναι, μετά από τις γνωστές μπάντες, η καλύτερη μπάντα που έχω ακούσει, war metal από τον Καναδά. Τους έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι η μόνη μπάντα από αυτές που θα αναφέρω που μπορώ να πω ότι τους έχω ακούσει αρκετά. Οι άλλοι είναι πολύ φρέσκοι στα αυτιά μου ακόμα. Ο Βάλες σκηνοθέτη να ακούσουμε και κάτι εδώ από Human Agony. Εντάξει, φτάνει τώρα, φτάνει. Λοιπόν, πάμε σε άλλη μπάντα.